λοιπόν, 11 και 24 λεπτά και 25 πάει εδώ στην Αστέρωση 92. Καλή σας ημέρα σε όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι μουσικές καλημέρες με τον Μιχάλη από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα 5η 21 Δεκεμβρίου, Σωτήριο του 2023. Για λίγες εμφανίσεις του 23 ακόμα μαζί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, τηλεφωνικά, την κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου, εκδότρια και δημοσιογράφο της Ανδριακής. Και μαζί έχουμε και τον κύριο Απόστολο Μαρκόπουλο. Καλημέρα Μαριάννα, καλημέρα Απόστολε. Καλημέρα σας. Από τη βροχερή Άντρο, καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα και από τη βροχερή Αθήνα, 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Α, είσαστε βροχερά και εκεί βλέπω. Βέβαια. Και πνιγμένα οφείλω να πω, όχι μόνο βροχερά. Πνιγμένα. Είχαμε πλημμύρες σήμερα, όχι πλημμύρες. Μάλιστα. Είχαμε πλημμύρες έτσι, θα τα είδες Μιχάλη εσύ στα πρωινά. Είχαμε πλημμύρες στο Φάλιρο. Τα γνωστά θέματα, τα φρεάτια. Να σου πω, δεν το άκουσα αυτό με το Φάλιρο και τη... Δηλαδή δεν ξέρω πώς μου διέφυγε, συνήθως τα ακούω. Φαίνεται ότι παίχτηκε και δεν το είδα, να το πω. Και καλά, δεν έχει. Αυτά είναι συνήθεις στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο κύριος Απόστολος Μαρκόπουλος που είναι μαζί μας είναι, αν θυμάμαι καλά, δεύτερος στην ιεραρχία του Συλλόγου Ιεροψαλτών και Φίλων Ψαλτικής και Βυζαντινής Μουσικής Άνδρου, έτσι, που έχουν φτιάξει ένα ωραίο σύλλογο και λέγεται η Πανάχραντος. Για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές, θα μας πει μερικά πράγματα έτσι για τα Χριστούγεννα και τις ψαλμωδίες. Να προχωρήσουμε στη συζήτηση με τον κύριο Μαρκόπουλο, αλλά σου έχω και μια έκπληξη, γιατί κατάφερα επιτέλους και κατέβασα. Τώρα θα το πούμε μέσω αέρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Και τα αρχεία τα έχω, θα τα βάλω έτσι. Δεν τα έχω ακούσει καν, δεν τα έχω επεξεργαστεί καθόλου. Θα μου πεις ποιο νούμερο θέλεις για να ακούσουμε. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε με τον κύριο Μαρκόπουλο να βάλεις το «Η γέννησή σου» και το νούμερο 1. Σε παρακαλώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, μα είναι η φωνή των ιεροψαλτών, η φωνή των ψαλτών κάνει μόνη της μουσική. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχουμε άλλα θέματα για να ακούσουμε τώρα. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο, το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρή της άστρης λατρεύοντες, υπό σε προσκυνήν των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν Κύριεν δόξα. Νομίζω ότι μας έβαλε στο κλίμα λίγο. Ιδέες που γκρίνιαζα ότι πρέπει οπωσδήποτε, έστω κι αν είχαμε τεχνικές δυσκολίες. Αχ, Μαριάννα, μου το ξέρω. Τελευταία στιγμή, την ώρα που μιλούσες, έβλεπα τα αρχεία και λέω: ας ελπίσω να προλάβω να κάνω τις ρυθμίσεις. Και έτρεχα και εγώ. Μιχάλη. Κοίταξε, αυτό είναι και η ομορφιά του ραδιοφώνου. Είναι μια ζωντανή εκπομπή. Είμαστε όλοι γνωστοί και φίλοι. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι ότι τα καταφέραμε να μπούμε σε αυτό το κλίμα και κύριε Μαρκόπουλε, να μιλήσουμε για τον σκοπό ίδρυσης του Συλλόγου Ιεροψαλτών και Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής, να μας πείτε γιατί και να προχωρήσουμε γιατί η Πανάχραντος. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή και εγώ και οι ακροατές μας. Λοιπόν, καταρχήν καλημερίζω τους ακροατές σας, σας καλημερίζω εσάς, κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου, εκδότρια της εφημερίδας Ανδριακής και της ηλεκτρονικής μορφής Ανδριακή Πρες. Τον κύριο Μιχάλη Αστρά, τον ραδιοφωνικό παραγωγό του Αστέρα Radio. Σας ευχαριστώ θερμά που με την πρόσκλησή σας μας δώσατε ένα βήμα στους ιεροψάλτες της Άνδρου και μας παρέχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στο πολυπληθές ακροατήριό σας
και τους συντοπίτες μας, τις ενέργειές μας, τις σκέψεις μας, περιεκτικά τους σκοπούς, την ίδρυση του Συλλόγου Ιεροψαλτών. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι υποχρέωσή μας. Εγώ σας ευχαριστώ πρώτον σαν Απόστολος Μαρκόπουλος, δεύτερον σας ευχαριστούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, τρίτον δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων ο πρόεδρος μας ο κύριος Λιοπύρος Κωνσταντίνος, και αυτός έχετε τις ευχαριστίες του. Εξαιρετικός δραστήριος, τον θυμάμαι ανέκαθεν από παιδί στη σχέση του με τον πατέρα μου. Είναι παλιός γνώριμος ο κύριος Λιοπύρος και εξαιρετικά δραστήριος άνθρωπος. Μάλιστα. Αν επιτρέπετε, θέλω να ξεκινήσω πρώτον με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τα άτομα που το απαρτίζουν. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προήλθαμε στις αρχαιρεσίες, όπως θυμάστε και σας το έχω στείλει και στην εφημερίδα σας, στις 26 Νοεμβρίου του 2023, συνήλθε σε σώμα 7 Δεκεμβρίου του 2023, με την ακόλουθη σύνθεση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λιοπύρος, πρόεδρος, τον εκλέξαμε. Τι να πούμε, είναι ένας ενάρετος οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με μεγάλη προσφορά στα κοινά του τόπου, έχει διατελέσει και πρόεδρος σε σωματεία, είναι ιεροψάλτης πολλά χρόνια, άνω των 50 ετών, έχει ψάλει σε πολλούς ναούς, έχει βοηθήσει πολλούς ναούς, είναι και καλήφωνος ιεροψάλτης και γνώστης, είναι ταυτοχρόνως, μπορώ να σας πω, και μαθητής του αείμνηστου Ματθαίου Μενδρινού, που στην Άνδρο η παρουσία του έχει μεγάλο συμβολισμό. Γιατί ουσιαστικά άνοιξε τη Βυζαντινή μουσική, αν δεν κάνω λάθος. Σύψησε τη Βυζαντινή μουσική ο κ. Μενδρινός στην Άνδρο. Πολύ σωστά. Εγώ όταν ήρθα από την πόλη, την πρώτη, θυμάμαι, ήταν μεγάλη εβδομάδα παραμονές το 96, και ήρθα και έψαλα στην Παναγία απέναντι στον κύριο Μεδρινό. Δεν θα το ξεχάσω, ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Έτσι συστήθηκα στο κοινό των Ανδρίων και είχα την τιμή να συψάλουμε. Φυσικά, δεύτερος, εγώ η ταπεινότης μου εξελέγει, αντιπρόεδρος. Τρίτος εξελέγει ο κύριος Ξανθός Ιωάννης, ο δικηγόρος μας, ο νομικός μας σύμβουλος, το άτομο με καλλιτεχνικές ανησυχίες, με μουσικές ανησυχίες. Και πολυπραγμοσύνη, έτσι, και πολυπραγμοσύνη, πολυπράγμονο ο κύριος Ξανθός. Οπουδήποτε δείτε πολιτιστικά δρόμενα, μουσικά δρόμενα, έτσι, θα δείτε τον Γιάννη τον Ξανθό ενεργότατο μέλος. Μας βοήθησε πολύ. Είναι ο Πέτας, ο κύριος Αλέξανδρος Πέτας, ο ταμείας μας. Είναι ιεροψάλτης της Μένητες. Και αυτός είναι άμυστος ιεροψάλτης, προσφέρει στο ναό ένα άτομο και αυτός με πολύ καλές αρετές. Είναι και σύζυγος της κυρίας Χατζόγλου, αν ξέρετε, που ήταν η πρώην διευθύντρια. Α, βέβαια, πολύ δραστήριος άνθρωπος η κυρία Χατζόγλου. Δηλαδή, άνθρωποι ενεργοί πολίτες. Πάντα, όλοι. Πάντα. Όλοι ενεργοί πολίτες, μπράβο. Ο κύριος Καΐρης Γεώργιος είναι μέλος, είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ, είναι ιεροψάλτης και βοηθάει στους ναούς πάνω στα πίκια. Στα πίκια, βέβαια, βέβαια. Βεβαίως. Είναι και επίτροπος, είναι και στα μουσικά δρόμενα, είναι και μέλος της χοροδίας του Μούσα, και αυτός έχει μεγάλο ζήλο για τη βυζαντινή μουσική και είναι πάντα δίπλα μας. Επίσης να σας πω, αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Ανίσης Χαράλαμπος, είναι αυτό ιεροψάλτης στο Μεσαθούρι. Βέβαια, στη γειτονιά μας. Τον ξέρουμε. Βεβαίως, τον Μπάμπη, βέβαια. Ενεργότατο μέλος στα εκκλησιαστικά δρόμενα, λάτρης της βυζαντινής μουσικής.
και παραβρίσκεται πάντα δίπλα μας. Mm-hmm. Και τελευταία είναι το αναπληρωματικό μέλος, είναι ο κύριος Ηλιόπουλος Αλέξανδρος. Mm-hmm. Δεν είναι ανδριώτης, αλλά έχει έρθει στην Άνδρο και κατοικεί στην Άνδρο, κατοικεί στα Υψηλού. Είναι και αυτός λάτρης της βυζαντινής μουσικής, με ακολουθεί όπου πάω, έρχεται μαζί μας, συμμετάσχει στα μαθήματά μας, στις χοροδίες μας, συμμετάσχει και στα μαντολινάτα. Είναι, το καινού, νέο ιδρυθέν. Το νέο ιδρυθέν του Μουσικού Συλλόγου, ναι, βεβαίως, μαντολινάτα. Όλα τα άτομα που σας είπα απαρτίζουμε το Δέλτα Σίγμα του Μουσικού Συλλόγου, μάλλον το Συλλόγου Ιεροψαλτών και Φίλων της Ψαλτικής και Βυζαντινής Μουσικής, Πανάχραντος. Αυτή είμαστε. Γιατί Πανάχραντος? Λοιπόν, η ιστορία είναι ως εξής. Mm-hmm. Πριν περίπου 8 με 10 χρόνια είχαμε μαζευτεί οι ιεροψάλτες, αυτοί που ψέλνουμε σε διάφορους ναούς, ξέρετε, στο νησί μας. Ναι. Ωραία, και είπαμε να τιμήσουμε τον κύριο Ιωάννη Αθανασίου, τον καθηγητή. Τον καθηγητή, ναι. Που λείπει αυτή τη στιγμή, φυσικά είναι η έλλειψη του μεγάλη από τα ψαλτικά και τα εκκλησιαστικά δρόμενα. Διότι αυτός ο άνθρωπος μετά μεδρινού εποχή είχε, με τις δυνατότητες που υπήρχαν τότε και με τα μέσα που υπήρχαν και με το ανθρώπινο δυναμικό, προσπάθησε και αυτός να ιδρύσει μία χοροδία και μέρη το είχε καταφέρει. Και τότε δυστυχώς είχε ασθενήσει και είπαμε, το θεωρήσαμε εμείς οι ιεροψάλτες, mm-hmm, ότι πρέπει να τον τιμήσουμε με έναν τρόπο αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Εδώ πέρα, γιατί ξέρετε, καλό είναι σε αυτόν τον τόπο, από οποιοδήποτε σημείο και σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται κάποιο άτομο και προσφέρει, πρέπει να τον τιμάει ο τόπος, να τον τιμούν οι άνθρωποι του τόπου. Έτσι είδος αυτό το έργο παίρνει αξία και γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και στους επομένους. Λοιπόν, και μαζευτήκαμε και είπαμε να το τιμήσουμε. Και είπαμε πού να πάμε, σε μια εκκλησία. Και μας ήρθε η έμπνευση να πάμε πάνω στο μοναστήρι, στην Πανάχραντο. Που θα ήταν κατανοητικά και ωραία σαν έναν εσπερινό. Και φιλόξενο μοναστήρι πολύ. Και φιλόξενο πάντα. Και βρεθήκαμε επάνω στην Πανάχραντο σχεδόν πολλοί ψάλτες, 30-40 άτομα, 50 άτομα ήμασταν. Πήγαμε, ψάλαμε τον εσπερινό μας, είχε έρθει και ο κύριος Αθανασίου και τον τιμήσαμε εκείνον με ένα τιμητικό έγγραφο που του έχουμε δώσει και με τότε άτυπα που κάναμε και επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Άνδρου, που ακόμα δεν υπήρχε στα Σκαριά, έτσι, ούτε, απλά στη σκέψη μας, νοερά. Στη σκέψη. Και φυσικά τιμήσαμε και τον γέροντα Ευδόκιμο και τους πατέρες της Μονής. Πρώτον τον γέροντα Ευδόκιμο το τιμήσαμε γιατί και αυτός πολλά χρόνια εδώ στην Άνδρο έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ποιος δεν ξέρει τον Ευδόκιμο? Όλοι το ξέρουμε, όλοι τον αγαπάμε, όλοι τον τιμάμε, όλους μας αγαπάει και όλους μας ευλογεί. Έτσι, έτσι. Μια αγκαλιά είναι ο άνθρωπος αυτός. Μια μεγάλη αγκαλιά, μια αγκαλιά αγάπης που λείπει σήμερα την ημέρα, όχι μόνο από το νησί μας, λείπει σήμερα την ημέρα από τη ζωή μας η αγάπη. Γιατί όταν υπήρχε αγάπη και υπάρχει αγάπη, πιστεύω εγώ θα λυθούν πολλά προβλήματα χωρίς να μας ταλαιπωρούν. Γιατί θα έχουμε άλλο σκεφτικό. Θα είμαστε πιο διαλλακτικοί. Και μετά από εκεί πέρα φυσικά δώσαμε σε κάθε ψάλτη και ένα τιμήσενε και της ημέρας εκείνης ένα μικρό διπλωματάκι ιεροψάλτου και τιμητικόν, έτσι να πω, για την προσφορά τους στα αναλόγια και στον ιεροψαλτικό κόσμο της Άνδρου. Πέρασε αυτή η μέρα, mm-hmm, περάσανε αρκετές μέρες. Κάποια στιγμή είχαμε μαζευτεί με εγώ,
και ο κύριος Λεοπύρος πρωτίστως, και είπαμε να ιδρύσουμε ένα σωματείο, να μπορέσουμε με αυτή την ίδρυση του σωματείου να δηλαδή να μαζέψουμε όλους τους ψάλτες, δηλαδή τους συναδέλφους, mm-hmm. να τους πλαισιώσουμε. Σαφώς, διότι υπάρχουν... Να ενώσουμε. Ακριβώς, διότι μια οντότητα. Σε όλες τις εκκλησίες του νησιού υπάρχουν ερασιτέχνες ιεροψάλτες. Φυσικά. Και είναι καλό το γεγονός ότι σκέπτεστε να κάνετε κάτι συνολικό αφενός και αφετέρου να διδαχθεί η ψαλτική. Υπάρχει διδαχή στην ψαλτική και στη βυζαντινή μουσική, σωστά? Πολύ σωστά. Υπάρχει και συνέχεια, φυσικά. Και είναι ουσιαστικά είναι, έτσι διατηρείται και η πολιτιστική και η πνευματική μας κληρονομιά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό το σκοπό είπαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο. Mm-hmm. Και τιμήσανε και που είχαν βρεθεί πρώτη φορά όλοι οι ψάλτες στην Πανάχραντο, μάλιστα τολμώ να το πω ότι ήταν και γνώμη του Γιάννη του Ξανθού, mm-hmm. η ονοματοδοσία να το πω Πανάχραντο. Και Μπράβο. Μετά καθόλου την μαζευτήκαμε εμείς οι 4-5 και δώσαμε το όνομα και το βαπτίσαμε Σύλλογος Ιεροψαλτών και Φίλων Ψαλτικής Βυζαντινής Μουσικής. Φυσικά αυτό στείλαμε και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου, τη συμπαράστασή του και τη βοήθειά του, και έχουμε φυσικά και την ευχή του να ιδρύσουμε και να προχωρήσουμε παραπέρα αυτόν τον σύλλογο. Αυτό το παραπέρα λοιπόν, τι στόχους έχει, τι πέραν της διδαχής που αναφέραμε, πέραν των Μάλιστα. κανόνων της ψαλτικής και της βυζαντινής μουσικής, τι άλλο προσφέρει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, έτσι? Όχι, φυσικά. Ωραία. Όχι, φυσικά. Για να, όχι, να, φυσικά, πάμε, φυσικά. Να πάμε στα άλλα γύρω-γύρω, γιατί δεν είναι ένας ακόμα σύλλογος. Έχει ένα πολύ ειδικό ενδιαφέρον. Δεν πολύ είναι σωστά. εξοραϊστικός. Δεν... Όχι, έχει όχι, έχει όχι, ένα όχι. πολύ ειδικό ενδιαφέρον και κατά την άποψή μου στοχεύει στους νέους και θα έπρεπε και οι νέοι να τον πλαισιώσουν. Πολύ σωστά. Πολύ βοηθήστε σωστά. με εσείς. Βοηθήστε με. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον πατέρα Φιλάρετο, τον ιερομόναρχο της Ιεράς Μονής Παναχράντου, Αρχιμανδρίτην, και εφημέριον των Ιερών Ναών, ταξιάρχη Υψηλού και Μεταμόρφωση Σωτήρος, τον πατήρ Δημοσθένη μοναχό, που είναι εφημέριος των Άγιου Νικόλαου Μεσαριάς. Αυτά τα δύο άτομα μας βοήθησαν πάρα πολύ. Μας παρήχαν όσο μπορούσαν τα πάντα. Τι έκαναν? Μάζεψαν όλους τους νέους, όλα τα παιδιά που είχαν την καλή θέληση να μάθουν να ψέλνουν. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Δωρόθεο μας έχει δώσει την ευλογία του να πάμε να κάνουμε κάθε χρόνο φροντιστήρια ιεροψαλτικής και βυζαντινής μουσικής. Και είχε δώσει την ευλογία του σε αυτούς τους δύο πατέρες, τις δύο ενορίες, να μαζευόμαστε και να κάνουμε τα μαθήματα. Αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν πάντα δίπλα μας, και ο πατήρ Φιλάρετος και ο πατήρ Δημοσθένης, μέχρι μετέφεραν και τα παιδιά στα σπίτια τους, μετέφεραν και μας, μας φιλοξένησαν στις εκκλησίες τους, διαμεσολάβησαν σε πολλά ζητήματα, παραγγείλαμε κάποια βιβλία, μας βοήθησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, μας έστειλε, ξέρετε, ο Μητροπολίτης μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη στελέχωση των ναών. Γιατί δυστυχώς οι ναοί είναι πολλοί, οι εκκλησίες πολλές, οι ψάλτες λίγοι. Και αυτοί που το στελεχώνουν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Φυσικά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα υπήρχαν και κανένας να πει, να τα λέμε με απλά λόγια, ένα κυριελέησαν. Ναι. Γι' αυτό είναι πανάξιοι. Ναι, διότι εγώ... πάμε σε μια εκκλησία, είναι πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, ενώ δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει Όχι. προσπάθεια κάποιων ανθρώπων πέραν του ιερέως για να βγει μια λειτουργία.
Φυσικά, 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 φυσικά. Γι' αυτό ιδρύσαμε και αυτό το σύλλογο, να μπορέσουμε αυτά όλα να τα ενσωματώσουμε. Η ενθάρρυνση των νέων, αλλά και παλαιότερων, στην εκμάθηση της ψαλτικής και στη στελέχωση των ψαλτηρίων του νησιού μας με νέους ψάλτες. Αυτά είναι οι αρχές του συλλόγου μας. Μάλιστα. Η διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης και παράλληλα ανάπτυξη του πολιτιστικού επίπεδου των μελών μέσω και της ψαλτικής και βυζαντινής μουσικής και χριστιανικής θρησκείας και παράδοσης. Μπράβο. Η προβολή της άνδρου και του θρησκευτικού προσκυνηματικού τουρισμού μέσω δράσεων που θα κάνουμε. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνάμα, φεστιβάλ με συμμετοχή χορωτιών, διαλέξεων, ερευνών για τις ρίζες και την εξέλιξη της ιεροψαλτικής και βυζαντινής μουσικής κλπ. Αυτά είναι τα μετέπειτα σχέδιά μας. Η δημιουργία ενός σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των μελών και φίλων του Συλλόγου, που αυτό εξυπάγεται στο 21ο αιώνα, ότι πρέπει να συνεννοούμεθα πλέον και εξ αποστάσεως. Έτσι. Τέλος, στην σημερινή συγκυρία αρχών και αξιών στην παγκόσμια αναστάτωση των λαών, πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία και στην ουσιαστική και πνευματική κοινωνική και πολιτιστική παρουσία μας στα δρόμενα του νησιού μας από μια διαφορετική σκορπιά. Ο σύλλογος μας, κυρία Μαριάννα και κυρία Στρά, να ξέρετε, θα προσπαθήσει πολύ να ενσωματώσει όλο τον ιεροψαλτικό κόσμο του νησιού μας και θα προσπαθήσουμε συνάμα να και με την ευχή και με τη βοήθεια του σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου να λειτουργήσουν εκτός που λειτουργούν κάθε Σάββατο φροντιστήριο λειτουργής στη Μεσαριά, στο Παστεναγωγείο της Μεσαριάς από τις 6 μέχρι τις 7 και 4, κάνει προσπάθειες να δημιουργηθούν δύο ακόμα φροντιστήρια στο Κόρδι και στην Ιδρούσα. Πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, η απόσταση από να έρθεις από το Κόρδι και να πας στο Κόρδι, να έρθεις από το Γαύριο και να πας στο Γαύριο, καθότι το νησί μας είναι πολύ μεγάλο, είναι 20 χιλιόμετρα και 20 χιλιόμετρα, είναι 40 χιλιόμετρα και από το Γαύριο είναι περίπου 25 με 30 χιλιόμετρα και 30 να φύγουν, 60 χιλιόμετρα. Νομίζω είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ιδρυθούν εκεί κατά τόπους αυτά τα φροντιστήρια, τότε νομίζω ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα της απόστασης. Συνάμα θα μαζευτεί και πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Συνάμα και εκεί πέρα τοπικά θα μαζευτούν και οι νεολαία, θα μαζευτούν και οι υπάρχοντες ψάλτες. Νομίζω έτσι εδώ θα επικεντρωθούμε καλύτερα στο έργο μας, θα διορθωθούν καλύτερα το έργο μας και θα φανούν και θα καρποφορήσουν τα αποτελέσματα. Να σας στεναχωρήσω για λίγο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Μα ευελπιστώ λοιπόν σε μία επιπλέον συνέντευξη με τον κύριο Μαρκόπουλο, με εσάς κύριε Μαρκόπουλο και με τον κύριο Λιοπύρο να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και στους δύο και να ζητήσω από τον Μιχάλη να κλείσουμε με την μοναδική Ένα λεπτό πριν κλείσουμε, ναι. Και εγώ θέλω να σας δώσω μία ευχή για τα Χριστούγεννα. Σας ευχόμαστε μάλλον το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου να έχετε καλές γιορτές, γεμάτες υγεία, ελπίδα, δύναμη. Να έχουμε μία διαφορετική χρονιά με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες χαρούμενες και ανθρώπινες στιγμές. Δημιουργικότητα. Χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Μιχάλη, να πάμε με το Χριστός Γεννάτε και μετά να κλείσουμε με το τρίτο ή να σταματήσουμε έστω στο Χριστός Γεννάτε. Τη γέννησή σου την βάλαμε. Να βάλουμε λοιπόν το 2, γιατί μέχρι εκεί μας παίρνει. Το 2 και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Εμείς ραντεβού μετά τα Χριστούγεννα, οι δυο μας, Μιχάλη. Εντάξει. Αν είμαστε καλά, γεροί. Καλά θα είμαστε. Κάνουμε το σταυρό μας κάθε πρωί να είμαστε καλά. Έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους δύο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Θα τα πούμε αμέσως μετά εμείς, Μαριάννα. Με το καλό όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για όλα. Με το καλό.
Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κύριο πάσα υγιήν και νεθροσύνην. Ανυμνήσατε λαοί ότι δεν δόξα. Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανύψωσας το κέρας ημών, Άγιον συγκύρων.